Σε αναμονή εκένωσης ήταν χθες βράδυ οι κάτοικοι του Πλατανίου, οι οποίοι ενημερώθηκαν πόρτα-πόρτα από την ελληνική αστυνομία. Πολλοί ήταν οι κάτοικοι που έφυγαν και διέμειναν σε ξενοδοχεία. Σήμερα το πρωί η επιστροφή στην κανονικότητα, με τους πολίτες και επαγγελματίες της περιοχής να νιώθουν ασφαλείς από τις συντονισμένες ενέργειες του Μηχανισμού Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών στο νησί μας. Ήρθε η αστυνομία, μας ενημέρωσε. Κλείσαμε τα μαγαζιά μας, κλείσαμε τα σπίτια μας, πήγαμε κάτω στο ξενοδοχείο και μείναμε. Σε ποιο ξενοδοχείο μείνατε? Στο ΚΟΣ πήγαμε εμείς. Είχατε την ενημέρωση, δηλαδή επικοινωνήσατε με το συγκεκριμένο τηλεφωνικό νούμερο? Ο γιος μου ήξερε τα νούμερα, επικοινώνησε και μας κλείσανε ένα δωμάτιο στο ΚΟΣ στο ξενοδοχείο. Όλη η οικογένεια, φαντάζομαι. Ναι, τέσσερα άτομα ήμασταν, όλη η οικογένεια. Γενικότερα σε εσάς έτσι υπήρξε ο φόβος? Ναι, μας υπήρξε ο φόβος, γιατί πρώτη φορά είδαμε τόση μεγάλη φωτιά. Εσείς ως επαγγελματίες εκενώσατε άμεσα το μάτι? Ναι, ναι, το εκενώσαμε. Ήρθε η αστυνομία, μας ενημέρωσε, κατευθείαν κλείσαμε και φύγαμε. Κοίταξε, είμαστε κάτοικοι της περιοχής. Εντάξει, ήταν ανησυχητικό. Φυσικά για όλους. Ήρθε η αστυνομία, σας ειδοποίησε? Εγώ η αλήθεια ήμουν έξω στο χωράφι. Πήγανε στη γυναίκα μου, είπαν να φύγει. Εντάξει. Αυτά. Εσείς γενικότερα έχετε την ενημέρωση για να πάτε σε κάποιο ξενοδοχείο? Όχι. Άρα μείνατε στο σπίτι σας? Όχι, ναι. Έμεινα στο σπίτι μετά. Γιατί ήρθα αργά από το χωράφι. Εσείς είχατε ενημέρωση από την αστυνομία στο σπίτι? Όχι ειδικά στο σπίτι, γιατί είμαι. Δεν είμαι στο κεντρικό δρόμο, αλλά ήξερα ότι. Γενικότερα φοβηθήκατε? Όχι. Δεν φοβήθηκα. Γιατί όταν φοβάσαι πανικό, όλοι μαζί. Είναι χειρότερα. Χειρότερα. Τα νύπια μου φύγανε. Τρέμανε οι άνθρωποι. Δεν φοβήθηκα. Γιατί να φοβηθώ? Αν φοβηθούν όλοι, θα γίνει πανικό, θα είναι χειρότερα. Εμείς πήγαμε στα Τσαίρια. Έχω ένα χωράφι εκεί, έχω ένα σπιτάκι εκεί. Εκεί αράξαμε. Μετά κρυφά ήρθε 12 η ώρα, α πω την αλήθεια. Τι να κάνουμε? Μάλιστα. Τι να κάνουμε? Με το ζόρι μας διώχνανε, αλλά δεν μας λέγανε. Αλλά σας έδιωχναν για την ασφάλεια? Ρε παιδιά, για την ασφάλεια μας. Μας πούνε πού να πάμε, πού να πάει ο κόσμος. Βγήκε ανακοίνωση, αλλά προφανώς δεν ενημερωθήκατε. Να πάμε σε ένα ξενοδοχείο, να μαζευτούμε όλοι. Οι αστυνομικοί εκείνη την ώρα δεν το γνώριζαν. Ναι, τότε γιατί μας διώχνανε από τα σπίτια μας? Υπάρχουν γυγρίες άνθρωποι, άνθρωποι που ζει με το. Σκέφτεστε ότι σας έδιωχναν όμως για την ασφάλειά σας? Αυτό το παράδειγμα. Προέχει αυτό. Μας διώχνουν για την ασφάλειά μας, το σωστά, αλλά να πάμε πού? Πού να πάει ο κόσμος? Μετά τα χτεσινά γεγονότα, πείτε μας εσείς πώς ενημερωθήκατε ως επαγγελματίες που δραστηριοποιήσετε εδώ στο Πλατάνι. Πώς ενημερωθήκαμε, σε ποιο τομέα? Για το να εγκαταλείψετε, το να προσέξετε, να είστε προσεκτικοί. Από τους αστυνομικούς ήρθαμε, μας ενημερώσαν ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε το χώρο γιατί η πυρκαγιά μεγαλώνει, φουντώνει για προληπτικούς λόγους βασικά. Είχατε ενημέρωση για το αν χρειάζεται να κοιμηθείτε σε κάποιο ξενοδοχείο? Ναι, να είναι καλά. Και ο σύλλογος ξενοδόχων αμέσως ενεργοποιηθήκανε. Είπαν ότι έχουν κάποια ξενοδοχεία, μπορεί ο κόσμος να πάει. Εσείς φοβηθήκατε, πήγατε σε ξενοδοχείο? Όχι. Εγώ το σπίτι μου δεν είναι εδώ στο Πλατάνι, οπότε έχω σπίτι να μείνω κάτω στην πόλη. Ως επαγγελματίες ενημερώσατε τους πελάτες να φύγουν? Εννοείται. Είχαμε κλείσει ήδη το μαγαζί. Το μαγαζί μας ήταν κλειστό. Το κλείσαμε και δεν δεχόμασταν τίποτα. Ούτε τηλεφωνήματα, ούτε και παραγγελίες, ούτε τίποτα. Δεν ξέρουμε το αύριο τι θα γίνει. Οπότε ήμασταν σε. Νιώθατε ως πολίτης ασφάλεια μετά από όλα αυτά τα γεγονότα? Ναι. Δόξα τω Θεώ, όλοι ενεργήσανε στην ώρα τους. Όλα πήγανε τέλεια. Δόξα τω Θεώ. Και εθελοντές και όλοι. Άμεση κινητοποίηση. Το είπα και πριν. Αστυνομία, πυροσβεστική, δήμος, δήμαρχος, εθελοντές, ένιωσα ασφάλεια πέρα από τον πανικό. Μετά ένιωσα μια ασφάλεια γιατί ενημερωνόμουν και λεωφορεία για όσους δεν είχαν μέσο να κατέβουν μπήκαν και ξενοδοχεία άνοιξαν. Βέβαια ένα μικρό παράπονο, η κλήση μου δεν απαντήθηκε ποτέ στο πού να πάω να κοιμίζω τα παιδιά μου. Αλλά φοβηθήκατε για τα παιδιά σας? Φοβήθηκα γιατί είδα το φόβο στα μάτια των παιδιών μου. Το αγόρι μου, το 14χρονο, πρωί κοιμήθηκε. Όλη τη νύχτα με ξυπνούσε και μου λέγε γίνεται αναζωπήρωση, πάμε να φύγουμε. Παρακολουθούσε επομένως από τα μέσα το παιδί? Δεν κοιμήθηκε, παρακολουθούσε κολλημένο στο κινητό τις εξελίξεις. Κάποια στιγμή κάποιος κάτι ανέβασε, γίνεται αναζωπήρωση και γόμαστε. Όμως εμείς είχαμε ενημέρωση από αστυνομία ότι είναι υπό έλεγχο και όσοι θέλουν μπορούν να πάνε σπίτια τους και έτσι και πήγα σπίτι μου παρά να γυρνάω να δω που θα κοιμηθώ, αν και υπήρχαν φίλοι συγγενείς που ανοίξανε τις πόρτες τους. Άλλο κακό να μην μας βρει, παιδιά. Δεν ξέρω ο ανθρώπινος νους πόσα μπορεί να αντέξει.
είναι το ένα πίσω από το άλλο. Καραντίνες, σεισμοί, σεισμοί, καραντίνες, τώρα και η φωτιά, τα βλέπουμε στην τηλεόραση και λυπούμαστε, αλλά όταν έρχεται και έξω από την πόρτα μας, λες, όλα μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή.